πάει κόκαλα και ταυτόχρονα προκαλεί θαυμασμό το κουράγιο ψυχής του ιερέα Αντώνη Δουλγεράκη, του πατέρα που έχασε τον 20χρονο μοναχογιό του στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας στο δρόμο μεταξύ Στέρνες και Ασίμι του Δήμου Γόρτινας. Στην ευχαριστήρια, όπως αποκαλεί η επιστολή του ο ιερέας και τραγικός πατέρας, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια της ψυχής του που διαμελίστηκε από τον πόνο και την οδύνη του χαμού του 20χρονου Μιχάλη, ευχαριστεί όσους στήριξαν την οικογένειά του σε αυτό το θρήνο, ζητώντας από τους νέους και τις νέες όλα τα παιδιά του κόσμου, όπως τονίζει, να προστατεύουν τις ζωές τους όταν κρατούν τιμόνι στα χέρια τους. Αγαπητά μας παιδιά, φίλοι και γνωστοί του Μιχάλη μας και όλα τα παιδιά του κόσμου, απευθυνόμαστε σε εσάς εκπροσωπώντας κάθε γονιό εκεί έξω που λατρεύει και αγωνιά για τα παιδιά του, λέγοντάς σας τα εξής. Όταν πιάνετε τιμόνι, να είστε ξεκούραστοι και όχι κουρασμένοι και νισταγμένοι, όπως δυστυχώς ήταν ο Μιχάλης μας. Ο άτυχος 20χρονος έχασε ακαριέα τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε άγνωστο πώς ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο. Όπως αναφέρει ο τραγικός πατέρας και ιερέας, ο μοναχογιός του που σπούδαζε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και ήταν ένα πολύ αγαπητό και ήρεμο παιδί, πιθανόν ήταν κουρασμένος ή νισταγμένος. Σε αυτή την επιστολή του, με όση δύναμη μπορεί να έχει, κάνει έκκληση, μια έκκληση στα νιάτα, όταν για οποιονδήποτε λόγο αντιλαμβάνονται ότι δυσκολεύονται να οδηγήσουν, να μην διστάζουν να απευθύνονται στους δικούς τους. Δεν είναι ντροπή, αλλά μεγάλη ανδρεία να πάρετε τη μαμά ή τον μπαμπά τηλέφωνο να έρθουν να σας βρουν όπου και να είστε για να σας φέρουν με ασφάλεια πίσω στο σπίτι σας. Σταματήστε να θεωρείτε προσβολή μια τέτοια σωτήρια κίνηση από μέρους σας. Τα ίδια παραγγέλναμε στον φίλο και αδερφό σας τον Μιχάλη. Δυστυχώς όμως το κακό συνέβη και ρομφαία διήλθε την ψυχή μας. Το δυστύχημα με θύμα τον άτυχο Μιχάλη, που με οδυρμό αποχαιρέτησαν οι γονείς, οι αδελφές του, οι συγγενείς, φίλοι και όσοι γνώρισαν το σπάνιο χαρακτήρα του, αποτελεί μέχρι και σήμερα θέμα συζήτηση στην ευρύτερη περιοχή. Είναι κρίμα, ήταν μικρό παιδί, 20 χρόνια από ό,τι έμαθα. Ναι, πολύ αγαπητό παιδί και καλό παιδί και σωστή οικογένεια. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Με την Κρήτη μέχρι σήμερα να θρυνεί το χαμό 25 ανθρώπων, από τους οποίους οι περισσότεροι νέοι, εκπαιδευτές οδήγησης, μιλούν ευθέως για την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και αντίληψης και όταν κρατάμε το τιμόνι, αλλά και όταν αφορά τα παιδιά μας. Για τον πατέρα και τη μητέρα που 12 χρονών και 10 έχουμε δει και 15 χρονών αφήνει το παιδί του να πηγαίνει με το αυτοκίνητο, το μαθαίνει, να οδηγεί, μαθαίνει εισαγωγικά. Τέλος πάντων, να χειρίζεται το αυτοκίνητο ή τη μηχανή. Είναι μαγιά, είναι παλικαριά, τι είναι. Όπως τόνισε ο κύριος Μιχελάκης, εν όψη και του καλοκαιριού που κορυφώνονται τα γλέντια στην περιφέρεια του νησιού, απαιτείται προσοχή και σοβαρότητα, καυτηριάζοντας τη λογική που τα τελευταία χρόνια θέλει, μετά τις 2 και 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, στα γλέντια ο κόσμος να μην γλεντάει, αλλά σε ομάδες παρέες νέων να πίνουν κούπες κρασί ή ποτά μπροστά στην ορχήστρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες ένας άνθρωπος να βρεθεί σε θέση να μην μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια. Ο Μερακλής με το τιμόνι είναι αυτός που σπέβει βραδέως. Τέλος πάντων, που προσέχει, που κάνει αμυντική οδήγηση, που ξέρει γιατί θα οδηγήσει, που ξέρει πώς θα μετακινηθεί.